Πλήρωσε πολύ ακριβά τη Βεγγέρα εν μέσω lockdown μια γυναίκα στο Λασίθι. Με την Περιφερειακή Ενότητα να έχει από το πρωί της Δευτέρας επισήμως βαφτή κόκκινη στο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας του ΕΟΔΗ, εκείνη δεν δίστασε να προχωρήσει σε μια μίνι κοινωνική μάζοξη στο σπίτι της, με τους καλεσμένους της να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Η παρέα διαλύθηκε κακήν κακός μετά την εμφάνιση της Ελλάς, που επιβεβαίωσε στην οικοδέσποινα πρόστιμο 3.000 ευρώ για τη ρυψοκίνδυνη κίνησή της, την ώρα μάλιστα που στο Λασίθι πλανάται ο φόβος της διασποράς και οι εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων είναι συνεχείς. Δεν πρέπει να φυσικαζόμαστε, δηλαδή το τρίπτυχο, η μάσκα, το πλύσιμο στα χέρια και οι αποστάσεις θα πρέπει να τηρούνται. Αμετανόητοι εμφανίστηκαν ο ιδιοκτήτης αλλά και οι πελάτες καφενείου σε περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Το μαγαζί άνοιξε και τα καφεδάκια σερβιρίστηκαν περιποιημένα στους θαμώνες, που στο τέλος αναγκάστηκαν να φύγουν κυριολεκτικά σαν κλέφτες όταν η αστυνομία έκανε την εμφάνισή της. Στον ιδιοκτήτη η καμπάνα ήταν βαριά, καθώς του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ποσό καλείται να πληρώσει και ο ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, που τη Δευτέρα εντοπίστηκε να έχει αθόρυβα ανοίξει τις πύλες του. Και αυτό ήταν το τρίτο κατά σειρά γυμναστήριο στην Κρήτη που μπήκε στο στόχαστρο της Ελλάς μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με τη βεβαίωση τσουχτερών προστήμων. Λογικό είναι ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να κάνει κάτι να εκτονωθεί γενικά. Θέλει ο κόσμος να γυμναστεί, θέλει. Δεν μπορεί να κάθεται μέσα. Στο μεταξύ, οι 2.625 έλεγχοι της αστυνομίας το τελευταίο 24ωρο στο νησί οδήγησαν σε 87 νέα πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις και 27 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας.